Είπαν ότι κοντά στα 45 εκατομμύρια ότι θα είναι τα χρήματα τα οποία τέλος πάντων θα εκταμιευθούν, θα δοθούν. Μίλησαν για τις ηλεκτρονικές τις αιτήσεις που θα πρέπει να κάνουν στο αρρωγή και τα χρήματα που θα πρέπει να πάρουν. Είναι τόσο εύκολο να δοθούν αυτά τα χρήματα? Δεν είναι τόσο εύκολα. Γιατί εμένα ο δικός μου συνειρμός πήγε εκεί στο Αρκαλοχώρι. Και είπα μάλιστα Κώστα Γκαντάτσιο, αν ακούς, επικοινώνησε μαζί μας, διότι θέλω να ρωτήσω, αν η αρρωγή απαιτεί και φυσικό φάκελο, εσείς τόσα χρόνια μετά, τόσους μήνες μετά, και στα containers παραμένετε από το Σεπτέμβριο του 2021 μέχρι σήμερα, και αν αυτή η περίφημη φάκελη, ρε παιδί μου, αυτό το νούμερο το δυσθεώρητο, υποσύσταση 8.000 φάκελοι, 1.200-1.300 που έχουν κατατεθεί, δεν θυμάμαι ακριβώς, και πόσοι έχουν εγκριθεί και πόσοι έχουν εκταμιεύσει, και μάλιστα είπαν ότι ξέρετε για ένα εξάμηνο δεν θα υπάρχουν και πληστηριασμοί. Να θυμάστε και στη Θεσσαλία να πείτε, και όλοι όσοι μας ακούτε και έχετε δικούς σας στη Θεσσαλία, ότι για να γίνεται αυτό και αν γίνει αυτό, ότι θα πρέπει κάθε δυο και τρεις και λίγο ο Δήμος να κηρύσσεται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, να ανανεώνεται δηλαδή αυτό το έκτακτη ανάγκη, για να μην ισχύουν τα παραπάνω. Κύριε Γκαντάτσιο, καλημέρα. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Σαν πυρωμένο σίδερο τη φοβάμαι αυτή την αρρωγή. Είναι πυρωμένο σίδερο και δυστυχώς, πέρα το ότι πρέπει να εκφράσουμε και εμείς τη θλίψη μας για αυτά που περνούν, για τη μεγάλη δοκιμασία που περνούν οι άνθρωποι, θέλω να πω ότι το δάκρυ των ανθρώπων δεν σταματάει σήμερα, ξεκινάει από σήμερα. Αυτή η αγωνία λοιπόν που περνάμε εμείς δύο χρόνια, εύχομαι να μην τη ζήσουν. Τα προβλήματα βέβαια εκεί είναι μεγάλα, πολλαπλάσια και πολύ ποικίλα από ό,τι βλέπω. Δεν είμαι και γνώστης, αλλά αντιλαμβάνομαι το μέγεθος της ζημιάς. Δυστυχώς όμως θα υπάρχει ταλαιπωρία και θα είμαστε εδώ για να το επισημαίνουμε κάθε φορά. Μακάρι να είναι και βελτιωμένες οι διαδικασίες μέσω της αρρωγής και να μην πέσουν οι άνθρωποι στην ίδια λούμπα που έχετε πέσει εσείς αυτά τα δύο χρόνια που τρέχετε και δεν προλαβαίνετε. Γιατί άλλο ένα χειμώνα θα το βγάλετε στους οικίσκους με ό,τι καταστροφές να βρίσκονται εκεί στη μέση του δρόμου και χωρίς να έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες βήμα. Επισήμανα δύο πράγματα στις δηλώσεις του Πρωθυπουργού και των Υπουργών. Εντόπισα μάλλον ότι μίλησαν και για απτοποίηση των διαδικασιών, κάτι που φωνάζουμε όλοι εδώ και καιρό στην Κρήτη, δύο χρόνια τώρα, και μάλιστα επισήμανα και το άλλο, ότι μίλησε για το 80% της κρατικής συνδρομής και όχι για 20% άτοπο δάνειο που είχαν πει σε εμάς και στη ΣΑΜΟ, που δίνεται μέσω τραπεζών. Περιμένουμε βέβαια τις διευκρινήσεις, να δούμε αν θα ισχύσουν αυτά τα πράγματα. Το ζητούμενο, κυρία Βουλγεράκη, είναι και είναι και βασικό, είναι η απλοποίηση των διαδικασιών. Όπως και σε εμάς, το ίδιο θα συναντήσουν και οι πυρόπληκτοι και οι πλημμυροπαθείς και εμείς που περνάμε δύο χρόνια τώρα. Ούτως ή άλλως, κύριε Γκαντάτσιο, δηλαδή θέλετε να πείτε, από τη στιγμή που κάνεις την αίτησή σου, μπαίνεις μέσα στην αρρωγή, ευελπιστείς ότι τέλος πάντων θα βοηθηθείς, χρειάζεται οπωσδήποτε η σύσταση φακελού? Σαφώς, την ίδια διαδικασία. Η ίδια διαδικασία θα γίνει. Εφόσον μιλάμε για σπίτια καταστραμμένα και για επιχειρήσεις, δεν μπορεί το κράτος, και σωστά έτσι, να δώσει ελεύθερα και άκρητα χρήματα από εδώ και από εκεί. Πρέπει να αποδειχθεί ότι έχει πάθει ζημιά, να πιστοποιήσει ποια είναι αυτή η ζημιά και το ύψος της ζημιάς και το μέγεθος. Και ανάλογα, εφόσον σου χαρακτηρίζει το σπίτι κίτρινο, κόκκινο ή επιχείρηση, θα ξεκινήσει η διαδικασία που γίνεται και σε εμάς και που προβλέπεται. Και έτσι πρέπει να γίνει. Φυσική φάκελη, υποσύσταση πόση στο Αρκαλοχώρι, κύριε Γκαντάτσιο, δύο χρόνια Έχουν κατατεθεί περίπου 2.000 φάκελοι με λήψεις, βέβαια. 29 έχουν πάρει την άδεια για να προχωρήσουν. Ουσιαστικά τα 66 εκατομμύρια που έχουν κατατεθεί μέχρι τώρα στους λογαριασμούς των δικαιούχων, αν είναι τόσο το ποσό, δεν μπορούμε να το διασταυρώσουμε. Ουσιαστικά μόνο οι 29 αυτοί μπορούν νόμιμα να χρησιμοποιήσουν τα χρήματα και να προχωρήσει η διαδικασία. Υποσύσταση φάκελοι 8.000. 8.000 και πλέον. 8.000 και πλέον. Πλάς. 8.000 πλάς. Έχουν κατατεθεί 2.000. Έχουν πάρει έγκριση 29. 29. Ναι, μόνο. Δύο χρόνια μετά. Άλλο πάλι για τούτο. Νόμιζα ότι ξεπερνούσαν τουλάχιστον τους 100. Γιατί τους είχα αφήσει κοντά στους 140. Όχι, δεν ξεπερνούν τους 100. Και μάλιστα αυτά ήταν τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν και επίσημα στη διημερίδα που διοργάνωσε
ο Σύλλογος Ανατολικής και Μηχανικών Ανατολικής Καλής υπό την αιγίδα του ΤΕΕ. Και κυρία Βουλγεράκη, θα έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Δυστυχώς, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Μπορεί βέβαια να μην είχαμε τους φυσικούς νεκρούς, όμως αυτή η διαδικασία δημιουργεί καταστάσεις άλλες και βγάζουμε έξω και τον παράγοντα ψυχολογία των ανθρώπων που μένουν σε αυτή την περιοχή. Και τα παιδιά που πάνε σε κοντέινερ, και των ανθρώπων που ζουν σε οικίσκους, και τις περιοχές που βλέπει η Ρήπια και Μπάζα δεξιά και αριστερά, με τον αμίαντο να είναι γεμάτο στις γειτονιές μας. Μόλις 92 κτίρια έχουν κατεδαφιστεί. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτό το πράγμα θα τραβήξει πάρα μα πάρα πολύ καιρό. Επί πόσων κτιρίων που πρέπει να κατεδαφιστούν? Από ό,τι θυμάμαι, είχε πει ο κ. Δήμαρχος, γύρω στα 800 πρέπει να είναι τα δικά μας. Μάλιστα. Δεν έχω τον αριθμό ακριβώς τον κόκκινο. 92 επί 800. Καλά, δεν κάνω αναφορές τώρα, γιατί είναι και προεκλογική περίοδος και δεν αναφέρω και ονόματα. κύριε Καντάτσιο, αλλά ήθελα να δω ποιες είναι οι εξέλιξεις. Τα παιδιά θα μπαίνουν στο σχολείο μέσα σε αίθουσες οικίσκους, έτσι δεν είναι? Ναι, για τρίτη συνεχή χρονιά. Για τρίτη συνεχή χρονιά τα τρία σχολεία μας παραμένουν σε οικίσκους. Η μόνη εξέλιξη που έχουμε φέτος είναι ότι το σχολείο του Γυμνασίου, οι 12-14 αίθουσες του Γυμνασίου, μεταφέρθηκαν στην αυλή του Λυκείου, δηλαδή από μία αυλή πήγαν σε μία άλλη αυλή. Αλλά πάντα μέσα σε οικίσκους, όχι? Αλλά πάντα μέσα σε οικίσκους. Ναι. Το ζητούμενο είναι ότι άλλαξαν, έφυγαν από το περιβάλλον που ήταν δίπλα τα ερείπια του Γυμνασίου και πήγαν στην αυλή του Λυκείου. Αυτή είναι η μόνη αλλαγή. Από εκεί και πέρα έχουμε το σχολείο του Τραπιανού που στεγάζεται και αυτό σε κοντέινερ, 6 κοντέινερ, και το πρώτο δημοτικό αρκαλοχωρίο που είναι και αυτό τρίτη χρονιά τώρα σε κοντέινερ. Συνολικά μέσα στα κοντέινερ πόσοι μένετε? Γύρω στα 600 με 700 άτομα. Στον έναν καταβλισμό ή γενικό? Σε όλους. Δεν γνωρίζω για το Δήμαρχο να πόσα άτομα. Γύρω στα 600 άτομα. Ναι. Μάλιστα. Όχι ότι έχει αλλάξει τίποτα. Μάλιστα. Ωραία. Μου λύσατε απορίες για να δω τι σημαίνει αρρωγή, τι σημαίνει απλοποίηση διαδικασιών. Μακάρι αυτές τις δύο τις επισημάνσεις που κάνατε μέσα σε όσα υπόθηκαν πραγματικά να κυλήσουν διαφορετικά οι διαδικασίες περί απλοποίησης, και μακάρι αυτοί οι άνθρωποι να μην περιμένουν 2 και 3 χρόνια, έτσι ώστε να μπορέσουν τα επόμενα βήματά τους να μπορέσουν να τα συντονίσουν, όσο δύσκολο και αν είναι. Τέλος πάντων, υπό αυτές τις συνθήκες. Να πω κάτι ακόμα. Άκουσα και το ότι δίνεται και εκεί εξάμεινη αναστολή πληστηριασμών. Α, ναι. Όπως έχει δοθεί σήμερα, όπως είχε δοθεί και σε εμάς. Μα το είπα και πριν από λίγο. Θα ρωτήσω όμως ευθέως. Μετά από 6 μήνες τα προβλήματα στη Θεσσαλία θα λυθούνε? Σαφώς και όχι. Σαφώς και όχι, και θα πρέπει να υπενθυμίσουμε, επειδή έχετε ζήσει. Είναι παράταση πληστηριασμών εκεί. Ναι. Σαφώς και πρέπει να δοθεί. Κύριε Καντάτσιο. Αν όμως δοθεί μια παράταση, θα έπρεπε και στο Αρκαλοχώρι να έχει δοθεί ακόμα μια παράταση, πολλές μάλλον παρατάσεις, μέχρι να ορθοποδήσει η κοινωνία. Αυτή είναι και πρέπει, για να υπάρχουν, αν θέλετε, μέσα σε όλη αυτή την τραγωδία κάποιες παραπάνω πρόνοιες, συνεχώς να ανανεώνεται το Δήμο σε έκτακτη ανάγκη, γιατί το έχετε ζήσει και είχατε τη δική σας την αγωνία για όλα αυτά. Σε ό,τι έχει να κάνει με κατασχέσεις και πληστηριασμούς, ηρεμήσατε λίγο ή όχι? Οι κατασχέσεις έχουν επιδοθεί καινούργια κατασκευήρια. Δεν τα έχουμε βέβαια στα χέρια μας. Περιμένουμε τις πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη να ολοκληρωθούν οι επιμελητές. Αύγουστο δεν γίνονταν κατασκευήρια. Ξέρουμε όμως ότι 3 με 4 καινούργια κατασκευήρια έχουμε και πληστηριασμοί συνεχίζονται. Μάλιστα, επαιτειακά στις 27 του Σεπτέμβρη, που έχουμε την επέτειο 2 χρόνων του σεισμού, έχουμε και 4 πληστηριασμού στο Αρκαλοχώρι. 4 πληστηριασμοί σπιτιών. Αυτό. Είναι 4 πληστηριασμοί ακινήτων, δεν είναι μόνο σπίτια. Ακινήτων, μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, δεν θέλω να ζητήσω κάτι άλλο, δεν θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Απλά είπα να δω, έτσι κάνοντας χθες το βράδυ αυτό το συνειρμό και βλέποντας τις ανακοινώσεις και βλέποντας την εικόνα με τους συγκεκριμένους τους υπουργούς, στο ίδιο πάνελ, το ίδιο δίδυμο, τρίδυμο κλπ. Είπα να ρωτήσω τι γίνεται και με εσάς. Κύριε Καντάτσιο, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.